Μην αλλάζεις το θέμα, άσε πια τις τροπές. Τώρα βράζει το αίμα, δεν ακούω τι λες. Τέρμα πια τα παιχνίδια, δώσ' μου την αφορμή. Ό,τι θέλω εγώ και ό,τι θες εσύ θα το βρούμε μαζί. Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα αφήσουμε την κυρία Ανθή σήμερα. Είναι 5η 11 Ιουνίου, να χορεύει, να συνεχίζει. Κύριε Περούλη, αφήστε το... πώς το λένε, αφήστε το τραγούδι. Εμείς θα λέμε τις ειδήσεις, αντί θα χορεύει δίπλα. Καλημέρα, θα πει σήμερα. Καλή σας ημέρα. Φοράω τα αθλητικά μου και πετάω σήμερα, όπως βλέπεις. Γιατί με τις γόβες δεν σε έβλεπα πολύ καλά. Γιατί με έχει πιάσει μέση, μου έχω ένα τρομερό λουμπάγκο, αλλά ωραία είναι για τα αθλητικά. Λουμπάγκο δεν έχεις, αφού είσαι όρθια. Ρε παιδί μου, πονάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Έχει πιάσει το ισχύο μου η έτσι μέση. Έτσι είναι μου. Η γυμναστική, τα άλογα. Λέω στον κλέαρχο, κλέαρχε θα βρέξει. Λέει δεν θα βρέξει, αλλά έχει υγρασία. Αλλά κλέαρχε, πες γιατί πονάει η μέση μου, γιατί δεν το ρωτάς κατευθείαν. Ο κλέαρχος είναι και γιατρός. Είναι ορθοπαιδικός. Κατευθείαν θα του πεις. Γιατρέ μου πονάω, γιατί πονάω. Θα βρέξει, είναι υγρασία. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Είπε στην ημερομηνία, είναι 5η, είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου. Θέλουμε σήμερα πάρα πολύ να μας στείλετε πάρα πολλές φωτογραφίες, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας και πού θα τα κάνετε αυτό. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 211-212-2251, στο Facebook ώρα Ελλάδος 5.30, το email της εκπομπής μας ώρα Ελλάδος 5.30 papakitvopen.gr και στο Instagram, το δικό μου είναι Ανθή Βούλγαρη, του Ιορδάνη μας είναι Jordan Haas και το Instagram της εκπομπής ώρα Ελλάδος 5.30. Και βλέπεις τώρα, έχουν ξυπνήσει όλοι οι καλοί φίλοι, είναι εδώ μαζί μας, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε και από πού να μην ξεκινήσουμε. Από την κυρία Ευαγγελία, στον κύριο Σπύρο, στην κυρία Όλγα, στην κυρία Άννα από τη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, εχθές ένας φίλος τηλεθεατής μας έστειλε... Ότι έπεσε κεραυνός. Ότι έπεσε εκεί μεταξύ της Ουρανούπολης, εκεί στα σύνορα με το Άγιο Όρος. Για πες το. Και λέει και εγώ ήταν τα απέφκαχτες. Και εγώ ήταν τα απέφκαχτες. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ανησυχούσε ο άνθρωπος πολύ για τη γυναίκα του. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε. Το ίδιο μας στέλνει και η κυρία Ματίνα, ότι χθες στη Χαλκιδική έβρεχε πάρα πολύ το βράδυ. Α, το βράδυ έβρεχε. Το βράδυ. Γιατί το μήνυμα μας ήρθε αργά, μας ήρθε 2 η ώρα. Μπορεί να μην απλωθεί η φωτιά. Εμείς το ψάχνουμε να ξέρετε, γιατί χθες το μεσημέρι ξεκινήσαμε τις φωτιές. Είχε μεγάλη φωτιά στη Σιθωνία. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, η περίοδος των πυρκαγιών τώρα. Καλημέρα στον κύριο Άγγελο από το Δίλε, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Κώστα και στην κυρία Ελένη από τη Βεργίνα. Στην Ελασσόνα έχει σύννεφα, το πάει για βροχούλα. Σε λίγο έρχεται ο κλέαρχος να μας πει το τι μελιγενέστε με τον καιρό σήμερα. Καλό καιρό θα έχει πάντως. Να πούμε, χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, χρόνια πολλά στο Λουκά και στη Λουκία. Είναι του Αγίου Λουκά του ιατρού σήμερα, να ξέρεις. Α, δεν είναι του κανονικού. Κανονικότατο είναι. Συμφερουπόλεος, νομίζω καλά το λέω. Και ο πόσα ξέρει κανείς δίπλα σου, πόσα μαθαίνει. Πόσα μαθαίνει κανείς δίπλα σου. Και χρόνια πολλά στο Ζαφύρι, λοιπόν. Βαρθολομαίος, Λουκάς, Λουκία. Δηλαδή, ο Σεβασμιώτατος, ο Παναγιώτατος γιορτάζει σήμερα. Ναι. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να του πούμε. Στην κυρία Ελένη να πούμε χρόνια πολλά. Στον κύριο Νίκο από το Μίτσιγκαν. Καλημέρα στον κύριο Τριτάν. Στον κύριο Μανώλη. Πολύ ωραία παιδιά. Από τα Άνω Πορόγια, να λες και από πού μας στέλνει ο κόσμος. Από τα Άνω Πορόγια. Καλημέρα στον κύριο. Ωραία τα Άνω Πορόγια. Βλέπεις και τη λίμνη κάτω. Δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Χάνεις. Δυστυχώς. Χάνεις. Έχετε και το Ακριτοχώρι εκεί, πολύ ωραίο, με το μοναστήρι, το γυναικείο εκεί. Πολύ ωραία. Στην κυρία Άτζελα από τη Νέα Ορλεάνη. Ο κύριος Βασίλης μας έχει στείλει τα μελίσια του. Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
Καλό ωραία. Ξεκίνημα στην ημέρα σας. Η κυρία Μαρία μας έχει στείλει φανταστικές φωτογραφίες από τη Σκάλα Οροπού. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο πάμε. Φίλο μας, τον κύριο Νίκο τον Πιζίκο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε σιγά-σιγά την ειδησιογραφία, που η αλήθεια είναι ότι με τον κορονοϊό κάπως έχει αρχίσει και τρομάζει το πράγμα, κυρίως από τα εισαγόμενα έτσι, κρούσματα. Όλοι αυτοί που ήταν στο εξωτερικό και τώρα έρχονται, είχατε και στο Βόλο. Είχαμε και στο Βόλο πριν από μερικές μέρες κρούσματα, μια δασκάλα και ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Και στη Λαμία ήρθε ένας κύριος 87-85 ετών από την Αμερική. Πόσο καιρό ήταν αποκλεισμένος εκεί, εν πάση περιπτώσει, ήρθε για το καλοκαίρι. Την Ξάνθη, που μάζεψε, κάτσε να σου πω, ναι. Μάζεψε όλους την οικογένεια, τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Κολλήσαν όλοι. Όλοι νοσηλεύονται. Και στην Ξάνθη κλείσαν κάποια σχολεία. Γιατί εκεί ένας καθηγητής πήγαινε, έκανε μάθημα σε 4-5 σχολεία, πήγε και τα κόλλησε όλα. Τα κόλλησε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε πόσα είναι τα κρούσματα. Αλλά κλείσαν τα σχολεία προληπτικά. Έτσι θα γίνεται τώρα, παιδιά. Μόλις εντοπιστεί κάτι, θα κλείνουν τα σχολεία. Δεν θα κλείνουν όλα τα σχολεία της Ξάνθης. Δεν θα κλείνει όλη η Ξάνθη. Ναι. Όπου νομίζουν ότι είναι απαραίτητο. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, μη μας τρομάζετε, μη μας πανικοβάλλετε. Μην μόνο τρομάζουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν. Θέλουμε όμως να σας πούμε ότι ο κίνδυνος είναι ακόμα εδώ, δυστυχώς. Και όχι πρέπει ακόμα. Να μάθουμε δεν να ζούμε ποτέ ο κίνδυνος. Με αποστάσεις. Ποτέ ο κίνδυνος δεν έφυγε. Και μην νομίζετε ότι έχει περάσει. Έτσι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι και από το Σεπτέμβριο και μετά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με προφυλάξεις και με αποστάσεις, που λέει και η Ανθή. Τώρα, χθες άνοιξε ένα μεγάλο θέμα με την κόρη τη γνωστή τραγουδίστρια, με την κόρη τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Λοιπόν, για το αν έσπασε το. Η κοπέλα σπουδάζει στο Λονδίνο, στην Αγγλία, και γύρισε στην Ελλάδα. Τώρα. Θα μας τα πει η Αναστασία Αργυριάδου για το τι ακριβώς έγινε. Χθες ακούστηκε ότι έσπασε την καραντίνα και έκανε πάρτι. Η οικογένεια το διέψευσε αυτό. Μα και ο δικηγόρος της, λέει, βγήκε και η κυρία Θεοδωρίδου βγήκε. Και είπε ότι δεν συνέβη έτσι. Δεν έσπασε την καραντίνα και δεν έκανε κανένα πάρτι και δεν κόλλησε κανέναν από τους οικείους της. Να σου πω κάτι. Σε όλους αυτούς που κάνανε τεστ, η ίδια βρέθηκε θετική. Mm-hmm. Γιατί λέει το πέρασε στο Λονδίνο. Αλλά και εδώ βρέθηκε θετική. Ναι. Και όλοι αυτοί όμως που εξετάστηκαν είναι αρνητικοί. Ναι. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ η Αναστασία. Εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Για πες. Και έχω ένσταση πάνω σε αυτό. Χθες λοιπόν ακούστηκε το όνομα της κυρίας Θεοδωρίδου. Βγήκαν οι φωτογραφίες συγκεκριμένης κοπέλας. Μιλάμε για ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στοχοποιήθηκε. Θα μπορούσε να είναι η κόρη της Φουρνάρισσας, η κόρη της Ανθής, η κόρη του Ιορδάνη. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους βγάζουμε φάτσα κάρτα και να τους πυροβολούμε. Δεν το ξέρεις τώρα. Άλλο είναι η κόρη της Θεοδωρίδου και άλλο η κόρη, ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι πουλάει περισσότερο η κόρη της Θεοδωρίδου. Δεν το καταλαβαίνεις τώρα. Πώς βγήκε αυτό. Για έναν άνθρωπο, για ένα παιδί. Πώς βγήκε αυτό το πράγμα. Με ένα πάρτι, ας πούμε, που έγινε στο Πανόραμα. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε, γιατί αυτό που σας λέμε, ανοίξανε. Τώρα τα σύνορα θα αρχίσουν και από την εβδομάδα να έρχονται τα αεροπλάνα με τους τουρίστες. Εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε πολλούς και σε καραντίνα. Εχθές στο Δελτίο Ειδήσεων υπήρχαν τα πρώτα στοιχεία. Για να δούμε τις κάρτες, παιδιά. 17.000 είναι σήμερα σε καραντίνα. Στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, την οποία πρέπει να τηρούμε. Όταν μπαίνει κάποιος σε καραντίνα που έρχεται από το εξωτερικό, 7 μέρες, 14 μέρες, όσες μέρες του λέει ο καθένας, του λέει ο ΕΟΔΗ, πρέπει να τη στηρεί. Και από την αρχή είναι 83.000 σε καραντίνα. Τεράστιος ο αριθμός. 246 άτομα, τι είναι αυτό, παιδιά, που είναι τώρα σε καραντίνα. Συνολικά μπήκανε, ναι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Γιατί είπαμε 17.000, το 17.000 τι, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. 17.000 είναι συνολικά από την τώρα που βρίσκονται σε καραντίνα. Και 246, τι είναι αυτό που δίνουμε, Μαρία. Ωραία. Θα το μάθουμε σε λιγάκι να σας το. Να το συγγνώμη γι' αυτό, να σας το εξηγήσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα πάμε σε εκλογές και είπε ξανά μανά ότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε εκλογές. Για να τον ακούσουμε. Όλη αυτή η παραφιλολογία, μήπως είναι τώρα η ώρα να πάμε σε εκλογές που έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η απάντηση είναι όχι. Διότι δεν υπάρχει λόγος να πάμε εκλογές. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ανατάξουμε τη χώρα.
και έχουμε μπροστά μας αρκετό πολιτικό χρόνο να αξιοποιήσουμε το πολιτικό κεφάλαιο που γενναιόδωρα μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Δεν μας το έδωσε για να πάμε να κάνουμε εκλογές, μας το έδωσε για να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση ως μια ευκαιρία να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Για να δούμε λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, εχθές είχαμε και μια επικίνδυνη κλιμάκωση, για να καταλάβετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο στο Αιγαίο με την Τουρκία. Η Τουρκία παίζει σε πολλά επίπεδα. Εχθές λοιπόν, θα σου το πούμε με δύο λόγια να το καταλάβετε. Υπήρχε ένα πλοίο που έφυγε από την Κωνσταντινούπολη με ξένη σημαία, δεν ήταν τουρκική. Το συνοδεύαν τρεις φρεγάτες τουρκικές. Περάσανε από τα διεθνή ύδατα και κατευθύνθηκαν προς τη Λιβύη. Εκεί λοιπόν αυτή η ειρηνευτική δύναμη, η οποία όλοι έτσι μάθαμε με πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι αποτελείται από δύο πλοία. Ένα ιταλικό και μια ελληνική φρεγάτα. Πήγε να κάνει έλεγχο στο τουρκικό πλοίο. Το τουρκικό πλοίο δεν απαντούσε και απάντησε η τουρκική φρεγάτα ότι εμείς το ελέγχουμε αυτό το πλοίο, αφήστε το. Δηλαδή η ειρηνευτική δύναμη που προσπαθεί να ελέγξει το εμπόριο όπλων, το οποίο γίνεται εκεί στη Λιβύη, γιατί αυτό σημαίνει τώρα, δεν υφίσταται αυτή η ειρηνευτική δύναμη. Δηλαδή αυτό το πλοίο τώρα, λένε οι Τούρκοι, ότι ήταν ένα πλοίο που μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι γεμάτο όπλα να τα δώσουν στους Λίβιους, στην μία πλευρά των Λιβύων. Θα έπρεπε λοιπόν να δεχτούν να γίνει ο έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, για να καταλάβετε ότι ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει κανείς, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα, να το σταματήσει. Υπάρχει μια φρεγάτα ελληνική εκεί που προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα. Και μετά λένε ότι ο Ερντογάν είναι έτσι, ο Ερντογάν είναι αλλιώς. Δεν τον ελέγχει κανείς. Κανονικά, άμα ήταν σε άλλη κατάσταση, θυμάστε τα στενά του Ορμούζ και κάτω στη Σαουδική Αραβία, έπεφτε μια αμερικανική βόμβα και τελείωνε η υπόθεση. Ναι, θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην σταματήσουν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ελέγχεται ο Ερντογάν και η ελληνική πλευρά προσπαθεί να κάνει συμμαχίες. Είδαμε την υπογραφή με την Τουρκία προχθές, ιστορική στιγμή. Έτσι κατοχυρώνεται πλέον ότι και τα ελληνικά νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, έχουν δικαιώματα. Και τώρα η ελληνική πλευρά επιδιώκει να κάνει άλλη μια συμμαχία με την Αίγυπτο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο με την Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά αν το πετύχουμε, ουσιαστικά θα γίνει διασταύρωση των δύο χαρτών. Αν το βλέπετε, η Τουρκία με τη Λιβύη και η Ελλάδα με την Αίγυπτο. Για να δούμε, γιατί και η Αίγυπτος θέλει τα δικά της. Τώρα, στα άλλα τα καθημερινά, να ξέρετε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί, από χθες υπάρχουν πληροφορίες και για τον κοινωνικό τουρισμό. Το τι γίνεται. Έχουμε κάρτες γι' αυτό. Έχουμε κάρτες, πάμε να τις δούμε. Τριπλασιάζεται ο προϋπολογισμός από 10 σε 30 εκατομμύρια συνολικά του κοινωνικού τουρισμού. Κάποτε ήταν χαμηλά τα κριτήρια, δεν δικαιούνταν όλοι, αλλά τώρα αυξήθηκε αυτό που λέμε ο εσωτερικός τουρισμός, να μπορέσουν να δουλέψουν και τα ξενοδοχεία, αλλά και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, αυτοί που δεν έχουν χρήματα, να πάνε διακοπές. Οι οφειλούμενοι από 140 πάνε 300, διπλασιάζονται. Έτσι. Ναι. Έχουμε... Για πρώτη φορά έχουμε επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αύξηση συμμετοχής του ΟΑΕΔ στο κόστος διαμονής, αύξηση επιδότησης διαμονής στα ξενοδοχεία 2 και 5 έως 5 αστέρων με πρωινό. Και τώρα πού μπορούν να πάνε, στα νησιά Λέσβο, στη Λέρο, στη Σάμο, στη Χίο, στην Κο και... λένε για τον Εύρο βέβαια, εκεί είναι η Σαμοθράκη. Για πρώτη φορά. Έχει και η Αλεξανδρούπολη τις παραλίες της. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία Σαμοθράκη. Είναι πολύ ωραία και στη Σαμοθράκη και στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, παιδιά. Αλλά μπορείτε να πάτε σε όλα αυτά τα ωραία νησιά, γιατί μπορεί να λέμε για τη Λέσβο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο, ότι έχουν τα προβλήματά τους, αλλά είναι πανέμορφα. 10 διανυκτερεύσεις εκεί με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, έτσι. Αυξάνεται κατά 20% η μέγιστη διάρκεια των διανυκτερεύσεων του προγράμματος. Από 5 σε 6, μειώνεται η υποχρεωτική διαθεσιμότητα των κλινών το καλοκαίρι και τις εορτές το 25%, παρέχεται διπλή μοριοδότηση και καλύπτονται πλήρως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε αμαία και παρατείνεται έως το τέλος Οκτωβρίου το υφιστάμενο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 και η ισχύ των 113.000 επιταγών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Με άλλα λόγια, ποντάρουμε φέτος τον εσωτερικό τουρισμό. Έτσι είναι. Έτσι. Και δίνονται περισσότερες παροχές. Καλό είναι, παιδιά. Ψάξτε το λίγο με βάση τα ένσημα που έχετε, με βάση τον ΟΑΕΔ εκεί. Πηγαίνετε και ρωτήστε, γιατί παλιά με τον κοινωνικό τουρισμό πήγαινε πολλοί κόσμος διακοπές. Μετά τα πράγματα μειωθήκανε, τα κονδύλια. Και είχε τονίσει αυτό το πρόγραμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ντομανιώτη για να δούμε πώς ξημερώνει με το αστυνομικό δελτίο. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα το πρωί, θα το πούμε και λίγο αργότερα,
περνούσε από το κέντρο της Αθήνας, εκεί η Βασιλίση Όλγας κάτω από το Ζάπιο, όλοι κόκκινοι. Ναι, η Λωρίδα, την κοκκινήσαν τη Λωρίδα, ναι, ποδηλατόδρομος. Ναι. Δεν περνάς. Καλό το αυτοκίνητο, δεν περνάς. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Η κόκκινη Λωρίδα, λοιπόν, η κόκκινη Λωρίδα, όπως βάφεται με το ειδικό βερνίκι από σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, είναι ο ποδηλατόδρομος. Δεξιά και αριστερά του όμως θα υπάρχουν οι πεζόδρομοι. Όπου εκεί πλέον θα εξυπηρετείται το όποιος θέλει να περπατήσει και να περπατήσει ποιον, το μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Καλά, η Βασιλίση Όλγας τώρα, η μία Λωρίδα στη μέση είναι από το τραμ. Η μία το βλέπετε, εκεί που είναι το φορτηγό, είναι το τραμ. Δίπλα είναι εδώ το κόκκινο, θα είναι μόνο για ποδήλατα και μένει μόνο μία Λωρίδα να δούμε εκεί εάν θα περνάνε τα αυτοκίνητα. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί. Ναι. Το τραμ έχει καταργηθεί, η γραμμή του τραμ σταματάει από ό,τι έμαθα στην οδό Κασομούλη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Δεν το λες σωστά, ρε Αντώνη. Μην τα λες πρωί-πρωί τώρα αυτά. Έχει καταργηθεί το τραμ. Γιατί... Απλώς έχει ένα πρόβλημα εκεί σε μια γέφυρα που δεν τη φτιάχνουν εδώ και ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Και δεν φτάνει το τραμ στο Σύνταγμα. Άμα δεν φτάνει το τραμ στο Σύνταγμα, τι να το κάνουμε τώρα. Δεν τραμ. Έχει καταργηθεί όμως. Ναι, έχει ένα πρόβλημα. Πάει όπου θα είναι ένα πρόβλημα 4 ετών. Πόσα χρόνια. Όχι 4, εντάξει. Έχουν τροποποιηθεί, που λέει και η Παύλου, τα δρομολόγια. Μάλιστα, ωραία. Έτσι θα το λέμε όμορφα, στρογγυλεμένα. Είδαμε και πάθαμε να το φτιάξουμε, το καταργούμε τώρα. Ναι. Αντώνη, πρώτα απ' όλα πριν πας στα πιο βαριά, θα το δούμε αυτό το θέμα και στην συνέχεια θα συνδεθούμε με το κέντρο της Αθήνας για να σας τα πούμε αναλυτικά το τι θα ισχύει. Πριν πάμε στα πιο βαριά, θέλω να σου πω, γιατί δεν στο έχω πει τώρα δύο μέρες, σου πάει πολύ το σακάκι. Δείξτε τώρα, παιδιά. Έτσι, σου πάει πάρα πολύ αυτό το σακάκι. Του πάει το σακάκι με το που κάνει. Μήπως να βάλει και γραβάτα, μήπως του πάει η γραβάτα. Θα το δούμε σε άλλα επεισόδια τη γραβάτα. Δεν βάζει και μια γραβάτα, να δούμε αν σου πάει. Αυτό στον αέρα που να το πει. Εγώ ήμουν στο ναυτικό, και δεν ξέρω να τη δένω τη γραβάτα, το ομολογώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως ναύτης δεν ξέρω να δένω γραβάτα. Άστο μέχρι εκεί. Καλά, καλά. Ποτέ δεν είναι αργά, Αντώνη. Ποτέ δεν είναι αργά. Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτή την υπόθεση. Είπαμε ότι χθες το μεσημέρι, καλά δεν λέω, πυροβόλησαν κάποιοι ντυμένοι αστυνομικοί, πυροβόλησαν ένα ζευγάρι. Η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε... Προχθές το μεσημέρι. Προχθές το μεσημέρι. Η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε, ο άντρας βρίσκεται στο νοσοκομείο. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτή την υπόθεση? Λοιπόν, έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εδώ της Ασφάλειας Αττικής, που είναι επικεφαλής των ερευνών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, θεωρούν ότι πίσω από αυτό το πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου βρίσκεται ο υπόκοσμος της Ζακύνθου ή κάποια καρτέλ ναρκωτικών, οι οποίοι αυτοί έχουν δώσει την εντολή ως ηθική αυτούργοι. Οι φυσικοί αυτούργοι εξακολουθούν να αναζητούνται στο νησί. Θεωρείται από την αστυνομία και το λιμενικό ότι δεν έχουν καταφέρει να διαφύγουν και ότι κρύβονται κάπου σε κάποιο κρυσφύγετο πάνω στο νησί. Αυτός τώρα που τους έδωσε την εντολή να πυροβολήσουν με το 45 πιστόλι, να αδειάσουν το 45 πιστόλι, είχαν ως στόχο, από ό,τι πιστεύει η αστυνομία, κυρίως τον 53χρονο, ο οποίος τελικά κατάφερε να επιβιώσει, αν και τραυματισμένος με τρεις σφαίρες, έχει δύο διαμπερή τραύματα στον νόμο και μία σφαίρα καρφωμένη στο σαγόνι του. Κατάφερε όμως να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του και να φτάσει στο σπίτι ενός Αλβανού φίλου του, από όπου εκεί ειδοποίησε τις αρχές και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, η αστυνομία θεωρεί επίσης ότι η 37χρονη που πέσε νεκρή από τις σφαίρες του δολοφόνου δεν ήταν ο άμεσος στόχος. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Όμως οι συγκεκριμένοι εκτελεστές δεν έχουν κανένα σεβασμό, δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή και δεν τους πειράζει αν θέλουν να σκοτώσουν και τους δύο εκεί πέρα και όλους αδιακρίτως. Αδιακρίτως, βέβαια. Παιδιά, τώρα και φαντάσου αυτό τώρα, άμα γίνει καλά, πώς θα κυκλοφορεί στο νησί? Μα εντάξει, αρχικά περιμένουμε προφανώς τις καταθέσεις του για να δουν και οι αστυνομικοί το τι έχει συμβεί. Εμένα μου κάνει... Σιγά μην μιλήσει αυτός τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Αντώνης. Μιλάμε για καρτέλ ναρκωτικών τώρα και μαφία στη Ζάκυνθο. Πέφτει από τα σύννεφα, Στη Ζάκυνθο, σε ένα νησί, σε μια κλειστή κοινωνία. Τώρα κλειστή κοινωνία για τα μέτρα της Ζακύνθου τώρα. Δεν είναι στον άλλο τον Βέλγο που φάγανε εδώ πέρα στην Γλυφάδα, ο οποίος ήταν μέλος ενός καρτέλ από τη Βραζιλία. Εδώ λες είναι πρωτεύουσα, χάνεται ο κόσμος, ξέρεις, είναι πολύς ο κόσμος. Τώρα στη Ζάκυνθο που γνωρίζονται μεταξύ τους, λες καρτέλ ναρκωτικών και μαφία στη Ζάκυνθο, είναι δυνατόν? Έτσι από τα σύννεφα. Συνήθως όποιος γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, δεν έχει δεχτεί απειλές στο βραχή διάστημα πριν από την επίθεση. Συνήθως δηλαδή οι δράστες τον αφήνουν να ησυχάσει και το επιτίθεται ξαφνικά και ευνηδιαστικά. Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Είναι έτοιμη η Αναστασία ή να δούμε τις εφημερίδες? Ελάτε.
Ωραία. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου να τη συναντήσουμε για να μας πει τι γίνεται τώρα εκεί. Καλημέρα. Με το συναγερμό που σήμανε. Έτοιμη καλημέρα. Εδώ και ώρα. Έτοιμη εδώ και ώρα. Συναγερμός σήμανε για πιο απ' όλα, Ιορδάνη μου. Και έχουν γίνει κορονοϊό. Πολλά και χθες και μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρω τι άλλο συναγερμό σήμανε τώρα. Τα ξέρεις πολύ καλά. Μέσα στη νύχτα συναγερμός της πυροσβεστικής. Καταρχήν, συναγερμός πυροσβεστικής. Χθες το βράδυ είχαμε έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν δέντρα, είχαμε αντλήσεις υδάτων. Στο κέντρο της πόλης άνοιξαν οι ουρανοί. Στο ωραιόκαστρο έπεσε και χαλάζι. Χρειάστηκε λοιπόν και η παρέμβαση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιπτώσεις, είτε για κοπές δέντρων, είτε για αντλήσεις υδάτων. Πόση ώρα δηλαδή κράτησε αυτή η μπόρα? Ξημέρωσε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Ο καιρός, αν και είμαστε Αστασία, πόση 11 ώρα κράτησε Ιούνι, αυτή η σήμερα μας τα λέει περίεργα. Με ακούς, πόση ώρα κράτησε η μπόρα δηλαδή? Δεν ξέρω αν με ακούτε, έχει πέσει μάλλον η επιστροφή έχει μου. Έχει πέσει, παιδιά, φροντίστε λίγο την επιστροφή της Αναστασίας για να μπορούμε να συνομιλήσουμε. Θα πρέπει λίγο να με καλέσει κάποιος ξανά στο κινητό. Ναι, για κάντε μια προσπάθεια. Ας μας πεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, δώστε μας λίγο χρόνο να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να το διορθώσουν αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Νίκο από τον Ασπρόπυργο που λέει γύρισε από νυχτερινή διασκέδαση με τη γυναίκα μου. Α, και μας στέλνει, λέει, μια γλυκιά καλημέρα από τα Χανιά. Ο κύριος Νίκος πήγε... από τον Ασπρόπυργο είναι στα Χανιά. Μπορεί να πήγε διακοπές ο άνθρωπος. Μάλιστα, κύριε μπορεί Νίκο. Να πήγε τώρα. Τυχερός. Να πούμε και καλημέρα στη Σάμο και μέχρι να ξανασυνδεθούμε. Τον κύριο Ευρυπίδη από τον Όλυμπο, στην κυρία Άννα, στον κύριο Κώστα. Στην κυρία Αντωνία από το Σικάγο, καλημέρα. Παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε επικοινωνία με τους Έλληνες ομογενείς, όπου και να βρίσκεστε. Ξεκινήσαμε από το Μίτσιγκαν, από το Τορόντο, από το Σικάγο τώρα η κυρία Αντωνία, από τη Μελβούρνη. Είναι ωραίο γιατί γινόμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα και μας αρέσει που στέλνετε και τις φωτογραφίες σας και ξέρουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Μύρον λέει, να πείτε λέει για το Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν τα 263 άτομα. Εχθές ήταν η επέτειος. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μύρονα. Τώρα έχουμε την Αναστασία, παιδιά, αποκαταστάθηκε. Έτοιμη είναι η Αναστασία. Ωραία, τέλεια. Αυτό που φοράει, αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, για τον καιρό το ακούσατε. Τι φόρμα είναι? Αναστασία, περίμενε, γιατί έχουμε απορίες. Όχι, είναι... Είναι σακάκι. Είναι παντελόνι και σακάκι, ναι. Παντελόνι. Και να σε δούμε λίγο ένα διάβασμα, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Μόνο την Αθία, ορίστε το κουστούμάκι. Αθλητικά, γιατί έχουμε πολύ τρέξιμο σήμερα η Ιορδάνη. Έχουμε και πορείες σε λίγο και συγκεντρώσεις που είδες. Και μετά. Πάντα κομψή πάντωση η Αναστασία. Σακάκι. Η Αναστασία, να σου πω κάτι. Η Αναστασία, όπως και όλες οι φίλες μας από Θεσσαλονίκη, είναι κομψότατες όλη την ημέρα. Καλά, σαν Θεσσαλονικές δεν έχει, το ξέρεις. Αυτό είναι γεγονός. Σαν Θεσσαλονίκες δεν έχει. Ναι, είναι αλήθεια, το έχουμε αυτό. Πάμε τώρα. Αλλά και οι βοιώτισες δεν πάνε πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Κοζάνη. Εκεί, ωραία, λοιπόν, χθες το βράδυ σήμανε συναγερμός μετά από επίθεση ενός ροντβάιλερ σε ένα 7χρονο κοριτσάκι. Το παιδάκι μικρή μεταφέρθηκε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Ο ιδιοκτήτης του ροντβάιλερ συνελήφθη από άντρες ομάδας Δίας και όπκε. Ωστόσο, έχει προκληθεί αναστάτωση, γιατί δεν είναι το πρώτο κρούσμα επίθεσης ροντβάιλερ σε παιδί. Ευτυχώς, το τραύμα του κοριτσιού στο πόδι δεν είναι κάτι σοβαρό. Α, στο πόδι είναι, γιατί εμείς είχαμε ακούσει. Εγώ είχα ακούσει για το στήθος ότι την είχε δαγκώσει. Εσύ λες το πόδι τώρα. Ναι, ναι, η πληροφόρηση δική μας λέει για το πόδι. Λοιπόν, τώρα, συναγερμό σήμανε, λέγαμε στην αρχή της συζήτησής μας, τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, για ένα πάρτι που έγινε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και τελικά το θέμα χθες της συζήτησης ήταν, έγινε το πάρτι, δεν έγινε, ποιος έκανε αυτό το πάρτι. Είχε ακουστεί για την 25χρονη φοιτήτρια, κόρη γνωστού επιχειρηματία και πασίγνωσης τραγουδίστριας. Είχαμε παρέμβαση χθες του πατέρα της 25χρονης φοιτήτριας, ο οποίος δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η κόρη του δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο πάρτι και μας περιέγραψε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ότι 25 αρχές Μαΐου είχε προσληφθεί από κορονοϊό όταν ήταν ακόμη στο Λονδίνο, έμεινε 2 εβδομάδες καραντίνα, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αρχές του μήνα, ένα μήνα δηλαδή αργότερα. Επέστρεψε αεροπορικός από το Λονδίνο στη Σόφια και από εκεί οδικός στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι μας λέει ο πατέρας 25χρονης, ότι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα δεν τη συνέστησαν να μείνει σε κατοικών περιορισμό για μια εβδομάδα, όπως λέει το προεδρικό διάταγμα. Και ότι απλά κράτησαν τα στοιχεία της και της είπαν ότι πρέπει να μείνει στην περιοχή της κατοικίας της. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η οικογένεια. Τι σημαίνει στην περιοχή της κατοικίας της? Η 25χρονη ήρθε
Τι σημαίνει στην περιοχή της κατοικίας της? Το Προεδρικό Διάταγμα είναι γνωστό, μια εβδομάδα, 15 μέρες. Ρητή, αυτό ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, η οικογένεια λέει ότι δεν έκανε πάρτι, δεν πήγε σε πάρτι 25χρονη, ήρθε σε επαφή με κάποιους φίλους στο σπίτι τους, έκανε επισκέψεις σε φιλικά σπίτια, πήγε και σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για καλοπισμό, συνολικά ότι ήρθε σε επαφή με 15 άτομα. Όταν ήρθε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη μέρα έκανε το τεστ από ιδιώτηση στο ΕΚΑ. Στο σπίτι, το test rapid, αυτό που έχει το άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό βγήκε αρνητικό. Συνέστησαν οι γιατροί να επαναλάβει και το μοριακό τεστ μετά από 3 μέρες. Έτσι λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη έκανε το μοριακό τεστ, τα αποτελέσματα ήταν θετικά στον κορονοϊό, με χαμηλό οικό φορτίο. Τους είπαν οι γιατροί λοιπόν ότι ναι, είναι ακόμη θετική, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, έκρινε η οικογένεια ότι θα έπρεπε να ενημερώσει τα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Έγινε η χνηλάτιση, έδωσαν και αυτοί δείγμα. Μέχρι και αργά το βράδυ όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Περιμένουμε κάποια τελευταία μου κάνει από εντύπωση, τις ιδιοκτήτριες του μου κάνει Ινστιτούτου Αισθητικής. Αυτή η κοπέλα τόσο καιρό έχει περάσει στο εξωτερικό, έμεινε και σε καραντίνα και τα λοιπά μετά από 15 μέρες. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή είναι 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες με το ιό πάνω της. Άρα, όχι. Η Ορδάνη είναι 5 εβδομάδες. Έχει προβληθεί αρχές Μαΐου. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που λέει τώρα η Ορδάνη. Και ο κύριος Τσιόδρας. Ναι, Αναστασία, πες. Είχε μιλήσει γι' αυτό. Είχαμε δει και άλλες περιπτώσεις, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ενώ παίρνουν εξιτήριο ακόμη και από νοσοκομεία, να επαναλαμβάνουν τα τεστ και να βγαίνουν θετικά, με χαμηλό όμως υλικό φορτίο. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κουβαλάς, αλλά είναι αυτό που λες, ίσως δεν μπορείς να το μεταδώσεις τόσο εύκολο, γιατί είναι πολύ αυτό, χαμηλό όμως, το υλικό φορτίο. Τώρα 5 εβδομάδες να κουβαλάς το φορτίο. Αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα που ίσως θα πρέπει να τεθεί στους επιστήμονες για το τι. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν κολλήσανε. Βέβαια. Δεν έχουν βρεθεί αρνητικοί και πρέπει τώρα να προσέχουν και αυτοί. Πάντως τώρα, να... εχθές άκουσα στο δελτίο ειδήσεων, τώρα, συγγνώμη, ναι. Που έλεγες έγινε, ότι το πάρτι... Αυτό να πούμε άκουσε ότι έγινε πάρτι, άκουσε. Αλλά... Ναι. Λες, για την ιστορία να πούμε ότι το πάρτι έγινε, αλλά όχι σε εκείνο το σπίτι. Σε άλλο σπίτι. Ναι. Όλο με γρίφους μιλάς. Έγινε πάρτι... Δεν μιλάω με γρήγορα, με παρακολουθείς όμως. Έγινε πάρτι. Δεν ήταν καλεσμένη, δεν ήταν παρούσα 25χρονη. Πάρτι με κοσμικούς, με πολύ κόσμο, με μουσικές, με πυροτεχνήματα, έγινε στο Πανόραμα. Δεν έγινε όμως στη συγκεκριμένη βίλα. Άλλος επιχειρηματίας, κόρη, άλλο επιχειρηματία. Πάρτι γίνονται, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό. Δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό. Όχι, γιατί όταν πήγαμε στην περιοχή του Πανοράματος, όλοι μας λέγανε ναι, έγινε πάρτι, είδαμε τα πυροτεχνήματα. Ναι. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι διοργανώθηκε πάρτι με πολύ κόσμο, ωστόσο δεν ήταν. Ωραία. Στο και αυτό το και ένα άλλο ρεπορτάζ. Κόσμο, και ένα άλλο ρεπορτάζ. Θα μας πεις και ποιοι ήταν στο άλλο το πάρτι. Εγώ πάντως δεν ήμουν ο Ιορδάνη. Παιδιά, πάντως, πέρα από την πλάκα τώρα, και το είπα και, και νωρίτερα, θα το πω ξανά. Τι είναι αυτό? Αναστασία, σε βλέπουμε από ψηλά. Εντάξει, είναι φοβερό πλάνο αυτό τώρα από που έχουμε. Από ψηλά με βλέπετε. Ναι, εσύ δεν μπορείς να το δεις. Ο Περιούλης έχει βάλει κάμερες και σε παρακολουθούν παντού. Παντού. Α, είναι από την κάμερα που έχουμε πάνω. Είναι η κάμερα που είναι στο στούντιο. Σε παρακολουθούμε από παντού. Στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, στο εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι είναι κακό να στοχοποιούμε ανθρώπους. Είναι κακό με τόση ευκολία να βγαίνουμε και να λέμε ότι ο Τάδε, ο Δίνα κόλλησε τον, κόλλησε τον άλλον. Και έχει λέπρα. Αυτό που έλεγε ο κύριος Τσιόδρας για το ρατσισμό, νομίζω ότι αυτό χθες το βιώσαμε όλοι και το μπούλινγκ που μπορεί να γίνει. Έλα, πάμε τώρα. Εντάξει. Αναστασία, ευχαριστούμε γιατί αργήσαμε σήμερα. Μας πήρες τα μυαλά. Μας παρέσει, ρε παιδί μου. Η Θεσσαλονικιά είναι πλανέφτρα. Έτσι, άστινα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας, παιδιά. Ford Puma SUV στην έκδοση Titanium. Το καταπληκτικό αυτό αυτοκίνητο προσφέρει η εκπομπή και το Open. Αξίας 21.300 ευρώ. Εμείς σας το δίνουμε μόνο με ένα μήνυμα. Το βλέπετε εδώ. Πολύ οικονομικό. 1000 κυβικά, 125 άλογα. Πανέμορφο αυτοκίνητο. Και πολύ έξυπνο αυτοκίνητο. Όλη η τελευταία τεχνολογία είναι πάνω του. Λοιπόν, ένα μήνυμα στο 14999, ίσως και περισσότερα αν θέλετε. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Θα γράψετε open, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι πολύ εύκολο να το διεκδικήσετε. 12 Ιουλίου κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο, διεκδικείτε 4 ζευγάρια, 5 ημέρες στη Σκάλα Καλονής. Θα φιλοξενηθείτε από πολύ όμορφα ξενοδοχεία που θα σας προσφέρουν και το πρωινό σας.
Η κλήρωση θα γίνει 12 έκτου την Παρασκευή. Αύριο. Αύριο, ναι, πέρασε ο καιρός. Αύριο 11 βλέπετε. Έχουμε σήμερα, κυρία Ανθή. Λοιπόν, σωστά. 12 λοιπόν αύριο είναι η κλήρωση. Νομίζω είναι από τα πολύ ωραία δώρα που δίνει η εκπομπή. Τα ξενοδοχεία είναι το Aeolian Hotel, το Pella Hotel, Καλονί Village και Aegean Hotel. Πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία με πολύ ωραίους ανθρώπους. Τώρα, θέλω να σας δείξω μία φωτογραφία που μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας έστειλε το Ηράκλειο από ψηλά. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Και αν μπορείτε, σας παρακαλώ, στο control, θέλω να δείξω στον Ιορδάνη που θα πάμε διακοπές φέτος. Πότε θα το δείξω? Θα σε πάω διακοπές σε φούσκα. Σε φούσκα. Σε φούσκα. Λίγο έτσι πριν τις εφημερίδες θέλω να σου δείξω πού θα πάμε. Θα το δείξεις. Μόλις είναι έτοιμη η συνάδελφη στο control, αλλιώς μετά τις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα γράφουν πρόβα επεισοδίου νοτίως της Κρήτης, την επόμενη της ελληνοϊταλικής ΑΟΣ. Τι κρύβει η εμπλοκή ενός τανζανικού εμπορικού πλοίου, τριών τουρκικών φρεγατών και ενός ελληνικού ελικοπτέρου. Είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ο Ούλφ Πάλμε που θυμάμαι, έκλεισε ο φάκελος της δολοφονίας. Ο Δήμος Παπαδημητρίου λέει γιατί κοστέλεχος του Πάξου Ιδίας γράφει στα νέα. Και πάνω-πάνω, συνταξιούχοι τον Αύγουστο, τον πόνους, ποιοι θα ωφεληθούν και πόσο από τα αναδρομικά του Φεβρουαρίου. Η Καθημερινή. Επιδότηση και των εισφορών. Α, δεν το είπαμε αυτό. Το κράτος θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα Συνεργασία. Ο κύριος Σταϊκούρας χθες το ανακοίνωσε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα και για τους εργοδότες και για τις θέσεις εργασίας. Η επιδότηση εισφορών θα ισχύσει από 15 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου, 1,5 μήνα. Τη Δευτέρα δηλαδή. Ναι. Από τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, και θα κοστίσει στον κρατικό προϋπολογισμό 190 εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια φεύγουν και τα λέμε, τα εκατομμύρια θα ρίξει και είναι στραγάλια. Εφημερίδα των Συντακτών. Θωρακίστε τώρα τα νησιά μας. Οι προτάσεις και τα διλήμματα των επιστημόνων για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Είναι το βασικό θέμα. Ο μεγάλος περίπατος ξεκινάει. Τα βασικά θέματα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ελεύθερος τύπος. 5 νέα σως στο αδήλωτα τετραγωνικά. Βήμα-βήμα όλη η διαδικασία. Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και το σχέδιο αντιμετώπισης κρουσμάτων. Ο χάρτης του κορονοϊού και τα τοπικά lockdown. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Ελλάς αγοράζει όπλα από την Τουρκία. Η λίστα της ντροπής του Υπουργείου Οικονομικών για τις εισαγωγές από τη χώρα τρομοκράτη. Μέγα θέμα, προμηθευόμαστε χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, τουφέκια, πυροβόλα και πυρομαχικά. Made in Turkey. Συνολικά 2 δις το χρόνο, λέει, χαρίζουμε στον προκλητικό Ερντογάν. Πάμε στην Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία έφερε την ύφεση πριν από τον κορονοϊό. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Φόρουμ των Δελφών. Ριζοσπάστης, ανάσα η πάλη του λαού για να μην πληρώσει ξανά την κρίση. Συλλαλητήρια σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και νέο συλλαλητήριο σήμερα, παιδιά, στο Σύνταγμα. Και το πρωί, νομίζω, και το απόγευμα. Καλά, βέβαια. 7 η ώρα το απόγευμα, πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία σε ένδειξη αλληλεγγύη στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Να περάσουμε στην εστία. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού Παναγιωτόπουλου πάει στην Σούδα. Αμερικανός πρέσβης έχει πλήρη επίρρεια το Καστελόριζο. Πάμε στο ποντίκι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σήμερα κυκλοφορεί Πέμπτη. Ισορροπίες τρόμου σε πολλά μέτωπα επιχειρεί να τηρήσει η κυβέρνηση. Και ελληνικό καλοκαίρι είναι ο Ερντογάν και βλέπει τα νησιά εδώ. Με το state of mind. Ναι. Και με ένα ποτήρι καφέ που λέει ΑΟΖΕ πάνω. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Σάλος με την κόρη της Νατάσας. Οι φήμες για πάρτι βόμβα κορονοϊού και η οργισμένη αντίδρασή της. Γύρισα στην Ελλάδα, βρέθηκα θετική, αλλά δεν έκανα κανένα event σε βίλα, λέει η κόρη της γνωστής τραγουδίστρια. Το Σερβετάλη τον είδες εδώ. Λοιπόν, ο Άρης Σερβετάλης. Είναι παπάς. Και παίζει και σε ταινία. Κάνει την ταινία για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου της Έγινας. Νομίζω είναι μια ταινία που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και έρχεται και ο Μίκη Ρούρκ για τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Θα παίξει και αυτό στην ταινία. Και αυτό στην ταινία, ναι. Άκου να δεις. Πάμε στη Σταρ. Είμαι γυναίκα της Εκκλησίας. Για πρώτη φορά σπάει τη σιωπή της η χείρα της Κοιλάδας. Η δολοφόνος του καπετάνιου απολογείται για να μειώσει τα εισόδια. Να δούμε, θα τη σώσει η Εκκλησία. Είναι αυτεμπορική. Αντι-COVID θεραπεία για τραπεζικά κεφάλαια. Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν για τη χαλάρωση των κανόνων. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κανένα lockdown για το πανόραμα. Δεν υπάρχει ενεργό κρούσμα κορονοϊού. Διαψεύδει τις φήμες ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Μια που είμαστε εδώ, μην μου φεύγεις. Θέλω να δείξω ένα βιβλίο που μας έστειλε ο Δημήτρης Ομάρδας, ο πρώην υπουργός και βουλευτής. Είναι το ημερολόγιο τρόμου το 2015. Καλοτάξιο τον κύριε Μάρδα. Γράφει μέσα
πώς τα έζησε ο ίδιος ο κύριος Μάρτας τα γεγονότα. Πολύ ωραίο βιβλίο. Για όσους παιδιά ενδιαφέρεστε, έχει νομίζω μήνα-μήνα και σημείο-σημείο τι έγινε εκείνη την περίφημη περίοδο. Μάλιστα, η διαπραγμάτευση, ο εκβιασμός και το παίγνωμα το κρατικό ταμείο στη δίνη των αριθμών. Ενδιαφέρον. Καλό τάξιτο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πηγαίνοντας στον Κλέαρχο να μας πει για τον καιρό και γιατί πονάει η μέση μου. Κλέαρχε, ετοιμάσου. Γιατί πονάει η μέση της, θα της πεις. Όχι για τον καιρό. Θέλω να σας δείξω πού θα πάμε διακοπές, παιδιά. Για δείξε, θα λοιπόν. Πάμε διακοπές σε φούσκες. Κοίτα, εδώ στη Χαλκιδική, στην πανέμορφη Χαλκιδική. Πού έχουν είναι κάνει... αυτό στη Χαλκιδική, καινούριο. Είναι καινούριο. Είναι ναι, το κάμπινγκ. Το λένε γκλάμπινγκ. Δηλαδή κάνεις κάμπινγκ, αλλά πιο. Α, ναι, αυτό είναι πιο το. Χλιδάτα, ναι, ναι, ρε, παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Έχουν κάνει αυτές τις φούσκες. Έχουν βάλει μέσα κρεβάτια, τις έχουν εξοπλίσει πολύ ωραία. Σημαντικό. Το ξέρει το ρεπορτάζ, Κλέαρχε. Αυτό εδώ πέρα με τον ήλιο δεν έχουμε πρόβλημα. Αν ξεφουσκώνει. Όχι, αν ξεφουσκώνει, αν κάνει 40 βαθμούς και είσαι μέσα σε ένα πλαστικό. Φαντάζομαι όχι, ρε παιδάκι μου, αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι. Ή λες και είσαι στο φεγγάρι. Είναι... Κάτι θα έχει το τζάμι εκεί για να μην σε καίει. Έχει πισινούλα, μήπως ξέρεις που είναι αυτό. Κοίτα, κοίτα. Μήπως ξέρεις σε ποια περιοχή. Στη συγκεκριμένη περιοχή θα με συγχωρέσει, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε. Θα το δούμε σε λιγάκι όμως. Αλλά είναι φανταστικό. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία ιδέα και το έχουν και νέα παιδιά. Αυτή από τον ντρόν στη Σάρτη είναι αυτό κοντά. Άσε λίγο να το ψάξουμε. Για ψάξτε το να δούμε. Θέλω λίγο να έχει suspense το θέμα. Λοιπόν, Κλέαρχε, γιατί πονάει η μέση της. Καλημέρα. Καλημέρα. Η μέση, πονάει λόγω υγρασίας. Εντάξει, το πρωί έχουμε λίγο υγρασία παραπάνω. Αν και σήμερα έχουμε δυτικό άνεμο. Όχι, δυτικό πανιέται όλη μέρα. Και αυτό παίζει. Παιδί μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί βρέχει. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, πονάει η δική μου μέση εδώ. Βρέχει, γιατί είχαμε πει από χτες ότι θα έχουμε αστάθεια στα βορειοανατολικά και πράγματι έβρεξε πολύ και στην Ασπροβάλτα και προς τα ανατολικά γενικότερα τμήματα της Θεσσαλονίκης, εκεί προς τον Πολύγυρο. Πολύ νερό, Έβρεξε αρκετά κατά τη διάρκεια της. Βλέπουμε τώρα εδώ και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Εδώ λοιπόν είναι, να ξεκινήσουμε να πούμε βεβαίως, λοιπόν, του καιρού. Εδώ λοιπόν είναι η αστάθεια που είχαμε πει από εχθές που θα επηρεάσει τμήματα της βορειοανατολικής χώρας. Αρκετές βροχές σε καταιγίδες. Δυστυχώς εχθές είχαμε άλλον έναν συνάνθρωπό μας να χάνει τη ζωή του από κεραυνό. Το λέμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Μεγάλη προσοχή στους κεραυνούς. Είμαστε ναι μεν στο καλοκαίρι. Τα τρία και παραπάνω τέταρτα της χώρας μας έχουν πολύ καλό καιρό. Ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές. Εκεί όμως όπου ξεσπάνε τα μπουρίνια, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορεί να κρατάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μισή ώρα, μία ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά να δημιουργήσουν και καταστροφές, ακόμη και νεκρούς. Μεγάλη προσοχή, το τονίζουμε για άλλη μία ημέρα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά, οι συννεφιές είναι πλέον συγκεντρωμένες, θα λέγαμε, επικεντρώνονται στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας, στην Ανατολική Μακεδονία, προς την περιοχή της Χαλκιδικής και προς την περιοχή της Τράκης και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί τώρα νωρίς το πρωί έχουμε βροχές σε καταιγίδες, γιατί όπως έχουμε εξηγήσει ξανά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα προτιμούν να πηγαίνουν προς τη θάλασσα εξαιτίας βέβαια και της μεγαλύτερης θερμοκρασίας που έχουν σε σχέση με την ξηρά. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη για σήμερα Πέμπτη. Στην επόμενη μας ημοκάρτα βλέπετε ότι στα βορειοανατολικά τμήματα θα έχουμε αυτόν τον άστατο καιρό που είδατε και προηγουμένως, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες. Τώρα νωρίς το πρωί, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα, τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάζουν υπηρωτικές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας, δηλαδή την ξηρά. Θα μετατοπίζουν τα φαινόμενα αυτά στην ξηρά εξαιτίας της μεγαλύτερης βέβαια θέρμανσης που θα έχουν σχέση βέβαια με τη θάλασσα. Στην υπόλοιπη χώρα ξεκινάει η μέρα με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές αραιές συννεφιές. Προς το απόγευμα όμως και πάλι σε υπηρωτικές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειες, οπότε και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, φαινόμενα που σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείται να είναι ισχυρά, να συνοδεύονται από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς. Όσο πιο νότια, τόσο πιο καλή η κατάσταση, ιδιαίτερα θα λέγαμε μέσα στο Αιγαίο, που δεν θα έχουμε καν συννεφιές ηλιοφάνεια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις αρκετά ενισχυμένοι και σήμερα. Δείχνουμε μία προσοχή εδώ στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, στα νότια παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου και εδώ προς τη θάλασσα Κυθήρων και προς τα νότια τμήματα των Κυκλάδων. Θα προσεγγίσουμε 5-6 τοπικά και 7 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί λειτουργούν και σαν καταβάτες για την ανατολική πρωτική χώρα και αυξάνουν περισσότερο θερμοκρασία. Άρα τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές σήμερα τις περιμένουμε στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Θα προσεγγίσουμε 28 με 30 τοπικά και 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Η μέρα σήμερα θα είναι πολύ καλή. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες αραιές συννεφιές κατά διαστήματα, χωρίς όμως κάτι παραπάνω. Οι άνεμοι και εδώ από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις δείχνουμε μια προσοχή στα πιο δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα, αρκετά ενισχυμένοι, 5 μέχρι τοπικά και 7 μποφόρ. Τις μεγαλύτερες εντάσεις περιμένουμε στο βορειοδυτικό τόξο του νομού Αττικής και ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή όσοι οδηγείτε, για άλλη μια μέρα το λέμε αυτό, στην Εθνική Οδό
Αθηνών, Κορίνθου. Εκεί λοιπόν οι άνεμοι λειτουργούν σαν καταβάτες, οπότε λοιπόν υπάρχει και κίνδυνος να επηρεαστεί η οδήγηση από αυτούς τους δυνατούς ανέμους. Λίγο πιο ξεσταλμένοι οι άνεμοι, καθώς πηγαίνουμε προς τα ανατολικά, όχι όμως πίσω από τον Ημιτό, γιατί στα ανατολικά τμήματα του Ημιτού και τώρα νωρίς το πρωί έχουμε αρκετά αυξημένες εντάσεις ό,τι αφορά τον δυτικό-βορειοδυτικό άνεμο. Προσεγγίζουμε τα 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνουμε περιοχές όπου λειτουργεί ο άνεμος αυτός σαν καταβάτης, δηλαδή τα ανατολικά τμήματα από τον Ημιτό και πιο ανατολικά, όπως επίσης και προς τα βόρειο-βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ξεκινάει με έναν άστατο καιρό. Έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο τρίτο πόδι, εδώ βλέπετε προς την περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και στα ανατολικά γενικότερα τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αυξημένη συννεφιά και εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αυτή η αστάθεια θα μετατοπιστεί στο εσωτερικό του νομού Θεσσαλονίκης και κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι και εδώ βλέπετε σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς με μέτριες εντάσεις. Προς το απόγευμα θα επικρατήσει πρόσκαιρα θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Τώρα, αύριο Παρασκευή, περιορίζεται ακόμα περισσότερο η αστάθεια στα πιο βόρεια τμήματα και κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Παρ' όλα αυτά, δείχνουμε και πάλι προσοχή αυτό που εξηγήσαμε και προηγουμένως και στους κεραυνούς και στο χαλάζι, μικρής διάρκειας φαινόμενα, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα. Και το Σαββατοκύριακο, μια αντίστοιχη πάλι καιρική κατάσταση. Καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, ο υδράγυρος 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα, αλλά η αστάθεια παραμένει κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Προσοχή, το λέμε για άλλη μια. Μικρή αστάθεια παρατηρώ. Είναι ανθή μικρή αστάθεια, δηλαδή δεν επηρεάζεται ολόκληρη χώρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά και στο χάρτη μας, κυρίως προς τα βόρεια τμήματα, αλλά όπου εκδηλώνονται, είχαμε χτες άλλον ένα συνάνθρωπό μας έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλία από τους κεραυνούς. Όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, απομακρυνόμαστε από ανοιχτούς χώρους, θάλασσες ακτές και ιδιαίτερα από βουνά, κοιτάμε να πάμε σε προστατευμένες περιοχές. Ευχαριστούμε, Κλέαρχε. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι νοσοκόμος και λέει χρόνια πολλά στο κλεισάκι μας, στο νοσοκομείο. Στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι είναι του Αγίου Λουκά σήμερα και του Αγίου Βαρθολομαίου. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, λέγαμε για την Ξάνθη νωρίτερα. Θα πάμε στην Ξάνθη τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Φάνη Παπαδάκη. Είναι υποδιευθυντής του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, ένα σχολείο που έκλεισε χθες. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χασαβόπουλε. Καλημέρα, κύριε Μπούλγαρη. Και εσείς είστε σε καραντίνα, έτσι. Μπήκατε σε καραντίνα και εσείς. Είμαι σε απομόνωση κατοίκων, ναι. Ναι. Για πείτε μας, τι έγινε τώρα με αυτό το δάσκαλο ο οποίος πήγαινε σε 4 σχολεία και βρέθηκε θετικός. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένας συνάδελφος είναι ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, είναι αγγλικής γλώσσας, ο οποίος πήγαινε σε 4 σχολεία, όχι την ίδια μέρα. Κάθε μέρα πήγαινε σε διαφορετικό σχολείο και ο οποίος την Πέμπτη και την Παρασκευή ήρθε στα δικά μας τα σχολεία. Εγώ υπηρετώ στο 20ο Δημοτικό Σχολείο, μαζί με το 15ο είμαστε στο Δροσερό. Ήρθε Πέμπτη και Παρασκευή στα δικά μας τα σχολεία. Το Σαββατοκύριακο άρχισε να έχει συμπτώματα. Έκανε το τεστ, το οποίο βγήκε θετικό. Εμείς ενημερωθήκαμε την Δευτέρα το βράδυ του Αγίου Πνεύματος ότι κάτι γίνεται. Και χθες το πρωί που πήγαμε στο σχολείο, μάθαμε πια ότι είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και από εκεί και ύστερα διώξαμε τα παιδιά από το σχολείο μας, ενημερώσαμε τους γονείς ότι υπάρχει αυτό. Εσείς τεστ κάνατε, εσείς οι δάσκαλοι και τα παιδιά τεστ κάνατε. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς κάναμε τεστ την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε μια μαζική ρηγματοληψία. Το δείξαμε και αυτό, το δείξαμε. Πριν μάθετε για το περιστατικό. Εγώ έκανα την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή ήρθα σε επαφή με τον συνάδελφο. Άρα τώρα ξανακάνατε, περιμένετε αποτελέσματα. Τώρα θα ξανακάνουμε τώρα με όλη η εκπαιδευτική και των 4 σχολείων που κλείσανε χθες και 2 σχολείων που είχαν κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα, θα κάνουμε όλοι μαζικά τεστ την Παρασκευή. Και τα παιδιά μαζί. Και κάποια παιδιά τα οποία έρθαν σε επαφή με τον εκπαιδευτικό. Τα παιδιά της τάξεως, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν μπαίνει σε όλες τις τάξεις, μπαίνει σε κάποιες συγκεκριμένες τάξεις. Μάλιστα. Προληπτικά το κλείσατε το σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Προληπτικά το κλείσαμε το σχολείο, εννοείται. Και θα περιμένουμε να δούμε τα τεστ. Εντολή είναι. Να σας πω, αυτός ο δάσκαλος τώρα των Αγγλικών, πώς βρέθηκε θετικός, ας πούμε, πώς έγινε, σαν να μιλήσατε μαζί του. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι από την περιοχή του Εχήνου, εκεί μένει κιόλας. Αν και δουλεύει στα σχολεία της πόλης. Τώρα προφανώς η σύνδεση μάλλον κάπως έτσι είναι. Είχε τελειώσει και η καραντίνα εκεί στο Εχήνο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στην πόλη της Ξάνθης έγιναν 3.000 δείγματα έλεγχοι και ουσιαστικά βρέθηκαν 2 θετικοί. Αλλά περισσότερο πάνω που λέμε εμείς στα Παμακοχώρια και κάτω προς τον κάμπο, είτε στο Δροσερό, γιατί θυμόμαστε τι είχε γίνει και στο Δροσερό το προηγούμενο διάστημα. Ένας καταβλισμός που περισσότερο είναι Ρωμά εκεί.
Είναι διάφοροι και δάσκαλοι και άνθρωποι που δουλεύουν, ας πούμε, είτε στο βουνό είτε σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό έχει γίνει αυτός ο πανικός. Έχει σημάνει συναγερμό γενικότερα στην περιοχή. Οι ειδικοί τι σας λένε τώρα, πόσες μέρες θα πρέπει να περιμένετε? Θα κάνετε το τεστ, μας είπατε αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Την Παρασκευή. Ναι. Κοιτάξτε, η οδηγία που πήραμε χθες από τον ΕΟΔΗ είναι ότι εκπαιδευτικοί του 15ου και του 20ου, και αυτά τα μάθαμε στη διάρκεια της ημέρας, είναι ότι θα μείνουμε 10 ημέρες σε κατοίκον απομόνωση. Μόνο εμείς, όχι το στενό μας οικογενειακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που θα βγουν τα τεστ και κάποια από αυτά θα είναι θετικά, ναι, τότε θα βγούμε σε καραντίνα 14 ημερών. Τα παιδιά που ήταν στην τάξη αυτή, που παίξανε στο διάλειμμα με τα άλλα παιδάκια, τι γίνεται? Κοιτάξτε τώρα, στα σχολεία μας γενικώς αυτόν τον καιρό προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και στα διαλύματα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Προσέχουμε τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Οπότε ελαχιστοποιούμε πάρα πολύ τον κίνδυνο. Δηλαδή, δεν αφήνουμε πια τα παιδιά ελεύθερα να παίζουν. Τα έχουμε λίγο υπό επιτήρηση. Έτσι, οπότε θεωρούμε ότι πιθανόν δεν θα έχουμε. Τι ξέρετε, υπάρχει πρόβλημα και ανησυχία με τους γονείς τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, περιμένουμε κι εμείς τα νεότερα. Είπατε αύριο θα κάνετε το τεστ. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα τα ξέρουμε. Και από Δευτέρα θα ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να κάνετε πάνω όλα καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε στην Έλβη τώρα για τα αθλητικά, γιατί εκεί πέρα τρέχει επικαιρότητα. Καλημέρα. Δεν οφείλεται σε καλό λόγο η έκτακτη αυτή επίσκεψή μου. Ότι δεν είναι. Η έκτακτη εμφάνισή μου. Η έκτακτη εμφάνισή μου. Guest δεν είναι. Τι έγινε και έξυπνο. Είναι άλλη μια είδηση που δεν μας κάνει υπερήφανο. Ο κύριος Μάριος, συγγνώμη λίγο, ο κύριος Μάριος από τη Νέα Υόρκη σε αποθεώνει για τα αθλητικά σου και για τον ντύσιμο, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που λέει είναι πολύ ωραίο το look. Φανταστείτε τώρα να πάει και η Έλβη στη Νέα Υόρκη. Στη γαλλική τηλεόραση τα αθλητικά είναι must, έχω να σου πω, το πρωί, στα πρωινά ενημερωτικά. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Εγκρίνω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για μια φορά αυτή η είδηση. Πώς το λέμε, 50 μηχανάκια δικάβαλα, περίπου 100 άτομα, ξεκίνησαν πορεία από το γήπεδο του Παναθηναϊκού προς το σπίτι του κυρίου Γιανακόπουλου που είναι στην Κηφισιά. Από τη λεωφόρα Αλεξάνδρας δηλαδή. Ξεκίνησαν πορεία και έφτασαν εκεί. Βέβαια, δεν έφτασαν έτσι απλά να κάνουν μια ειρηνική πορεία. Ήταν οπλισμένοι με καδρόνια, με μαχαίρια. Έριξαν κροτίδες, είχαν λωστούς. Ο σκοπός τους ήταν να μπουν μέσα στο σπίτι. Βλέπουμε εδώ, ο ίδιος ο κύριος Γιανακόπουλος, μέσω του Instagram, κατέγραψε live μέσα, όλη την προσπάθεια, όλη την προσπάθεια να μπουν μέσα. Αυτό είναι η περιγραφή που κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι. Για να την ακούσουμε λίγο, να την ακούσουμε. Όλοι σας, με τα μαχαίρια στο χέρι, να το! Με μαχαίρια στο σπίτι μου ήρθανε! Με μαχαίρια στο σπίτι μου! Η αστυνομία πού είναι? Νάτα, μέσα στο σπίτι μου! Μέσα στο σπίτι μου! 10 Ιουνίου, την ημέρα του μνημοσύνου του Παύλου, νάτα! Αυτά είναι! Οπα! Οπα! Πήγανε μέσα, βλέπουμε, ναι. Θέλανε να μπουν μέσα, τους απόθυσαν. Αυτοί ήταν οι σωματοφύλακες που ήταν. Ναι, αυτοί που, έβλεπαν μέσα ήταν οι άνθρωποι της ασφαλείας. Τους απόθυσαν, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα, που ήταν ο απότερος σκοπός τους. Ποιος ξέρει τι ήθελαν να κάνουν περισσότερο. Η αστυνομία ήρθε καθυστερημένα, δεν έκανε κάτι, φύγανε μόνοι τους. Συγγνώμη, δεν τους συνέλαβε η αστυνομία, δεν τους βρήκε τους ανθρώπους αυτούς. Όχι. Φύγανε μόνοι τους. Το φοβερό δεν είναι ότι τους συνέλαβε στο σπίτι. Το θέμα είναι ότι αυτοί ξεκινήσαν με όπλα και καδρόνια και μαχαίρια απέναντι από τη Γαδά. Η αστυνομία, η λεωφόρο είναι απέναντι από τη Γαδά, παιδιά. Και ξεκίνησε αυτή η πορεία με όλους αυτούς τους χουλιγκάνους απέναντι από τη Γαδά. 200 μηχανάκια, είπες. 50 μηχανάκια, 50 δικάβαλα. Πόση ώρα κάνανε αυτά σου στην Κηφισιά, δεν τους ενόχλησε κανείς. Αυτό τώρα, συγγνώμη, αυτό έγινε επειδή ο κύριος Γιανακόπουλος είπε ότι πουλάει την ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Προχθές ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι είναι προς πώληση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ότι εκφράζει την επιθυμία του να απεμπλακεί και από τον Ερασιτέχνη, αν δεν γίνουν κάποια πράγματα όπως τα είχαν συμφωνήσει στο Βοτανικό, δηλαδή αν δεν γίνει και γήπεδο μπάσκετ και άλλες εγκαταστάσεις και μείνει μόνο το ποδοσφαιρικό πλάνο το οποίο έχει μείνει. Σαν προχωράει δηλαδή, σαν σχέδιο αυτή τη στιγμή. Ο κ. Γιανακόπουλος θέλει και γήπεδο μπάσκετ και για την ομάδα και για τον Ερασιτέχνη, άλλες εγκαταστάσεις. Και αυτή ήταν η διάσταση απόψεων και είπε ότι αν μέχρι να γίνουν οι εκλογές στον Ερασιτέχνη δεν έχουμε μία λύση με τον κύριο Μπακογιάννη που τα συζητάει τα θέματα αυτά, εγώ θα φύγω και από τον Ερασιτέχνη. Τώρα την ΚΑΕ την έχει βάλει προς πώληση.
Έχει δώσει την ομάδα μπάσκετ, για ακριβώς, ναι, ναι, την ομάδα μπάσκετ. Έχει δώσει τα κλειδιά σε δύο συνεργάτες του και ο ίδιος λέει ότι δεν θα έχω καμία ανάμειξη στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να σας πω ότι υπήρχαν κόντρες με τη θύρα 13. Δηλαδή, είχαν γίνει κάποια επεισόδια σε αγώνες του Παναθηναϊκού και τους είχε επιτεθεί ο κ. Γιαννακόπουλος ότι ντροπιάζεται τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, υπήρχαν σε κόντρα, ήταν πολύ καιρό σε κόντρα και προφανώς μετά από την προχθεσινή του συνέντευξη τύπου ξεχύλισε το ποτήρι για εκείνους και αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Πράγματα για τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δύσκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να σας πω και κάτι τελευταίο μόνο. Ναι. Να δούμε μία φετούλα, επειδή είναι αποκλειστικό του Open. Χθες είχε βρεθεί ο Αλέξανδρος Ξενικάκης στο σπίτι του κ. Γιαννακόπουλου και μίλησε ένας από τους άντρες αυτούς που βλέπατε της ασφαλείας του. Να δούμε τι είπαν μόνο αυτό. Ωραία. Και σας αποχαιρετώ με αυτό. Είχαμε μία πληροφόρηση ότι κάποια άτομα θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το σπίτι του κ. Γιαννακόπουλου. Επιστρέψαμε περίπου στις 8 η ώρα με τον κ. Γιαννακόπουλο στην οικία του. Μετά από λίγα λεπτά. Εμφανίστηκαν περίπου 50 δίκυκλα, δικάβαλα, με διακριτικά του Παναθηναϊκού. Έφτασαν έξω από το σπίτι του και άρχισαν να βρίζουν και να φωνάζουν. Προχώρησαν μετά σε επίθεση με πέτρες, λωστούς, ξύλα, καδρόνια. Ακούστηκαν και κάποιοι κρότοι από κροτίδες, τώρα κάτι τέτοιο. Και έβγαλαν μαχαίρια και προσπάθησαν να περάσουν μέσα από τα κάγκελα. Όταν μαζεύτηκαν ακόμα περισσότερο όγκο μπροστά στα κάγκελα και προσπάθησαν να πηδήξουν μπροστά μέσα. Τους αποθήσαμε με επιτυχία. Οπισθοχώρησαν, συνέχισαν να βρίζουν και μετά από λίγο αποχώρησαν. Και να επαναλάβουμε ότι όλοι αυτοί εδώ ξεκίνησαν από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Λεωφόρου Αλεξάνδρας απέναντι από τη Γαδά. Ξεκίνησε μια πορεία που κράτησε πάνω από μισή ώρα για να ανέβουν στην Κυφσιά. Δεν τους ενόχλησε κανείς, παιδιά. Με καδρόνια, μαχαίρια. Όλοι αυτοί οι χουλιγκάνοι. Και να σας πω ότι για άλλη μια φορά γίναμε πρώτο θέμα στα ξένα μέσα. Και όχι για καλό λόγο. Όχι για καλό λόγο. Ισπανικά μέσα, τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά. Εντάξει, όλοι μας είχαν. Ο Παναθηναϊκός είναι ιστορική ομάδα τώρα και όλα αυτά που γίνονται είναι μια από τις καλύτερες ομάδες μπάσκετ στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις ότι όταν γίνονται αυτά. Ελπίζω λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να κάνουμε καλό λόγο την επόμενη φορά. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Τώρα, μας έχει στείλει ο κύριος Μπάμπης μια φανταστική φωτογραφία από τη Σκάλα Καλονής με φλαμίγκος, παρακαλώ. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα για να πολύ δείτε ωραία. Πού σας στέλνουμε διακοπές. Για πες και το διαγωνισμό τώρα. Λοιπόν, 4 τυχερά ζευγάρια θα κερδίσετε. Πενθήμερες διακοπές στη Σκάλα Καλονής. Θα πάτε σε αυτά τα υπέροχα ξενοδοχεία με το πρωινό. Από εκεί θα κάνετε την εξόρμησή σας στο νησί. Θα γευτείτε τις πολύ νόστιμες σαρδέλες Καλονής. Θα πιείτε και το ουζάκι σας. Είναι ένα φανταστικό νησί, γιατί συνήθως μιλάμε για το μεταναστευτικό, αλλά δεν δείχνουμε τις ομορφιές του. Και έχει πολλές ομορφιές το νησί. Με μία κλίση από σταθερό κινητό στο 14999 ή με ένα μήνυμα Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999, μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το πενθήμερο ταξίδι στην Καλονή. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. 4 ζευγάρια λοιπόν στη Λέσβο. Αυτό είναι ένα διαγωνισμό. Στην κλήρωση θα την κάνουμε αύριο. Στείλτε μηνύματα, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση. Ο άλλο διαγωνισμό που τρέχει είναι ο σούπερ διαγωνισμό τη εκπομπή και του Open για το Ford Puma, το SUV. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, πολύ οικονομικό, 1000 γυβικά, 125 άλογα, πολύ έξυπνο αυτοκίνητο. Στην έκδοση Titanium κάνει 21.300 ευρώ μετρητής. Εμείς σας το δίνουμε μόνο με ένα μήνυμα στο 14999. Στείλτε μήνυμα, θα γράψετε Open και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε μήνυμα για να μπείτε στην κλήρωση. 12 Ιουλίου κάνουμε την κλήρωση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα επιστρέψουμε. Θα σας πούμε για το μεγάλο περίπατο. Τι θα γίνει, ποιοι θα κυκλοφορούμε στην Αθήνα, ποιοι γιατί δεν θα κυκλοφορούμε. Άρχισαν τα έργα. Όσοι βγείτε στο κέντρο της Αθήνας, να ξέρετε ότι άρχισαν τα έργα εκεί πέρα στη Βασιλή Σόλγα κάτω από το Ζάπιο. Και θα πάμε και στην Κρήτη, γιατί σας έχουμε έκπληξη από εκεί. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6:30 πρώτα λεπτά. Προπαρασκευή σήμερα, 11 του μήνα. Αντιναρθήκη Παρασκευούλα, ξέρεις τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Τι σου ήρθε. Όχι, κάτι καλό θέλω να πω. Θέλω να πω στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, ναι. Υπομονή, γιατί ξέρεις, εμείς λέμε τα δικά μας παρασύρει επικαιρότητα. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους τώρα. Διαβάζονται και ετοιμάζονται για μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής τους. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Στην κυρία Ματίνα λέει: Βγήκε ο ήλιος και είναι υπέροχος. Στον κύριο Νικήτα από την Κάλυμνο. Καλημέρα, κύριε Νικήτα μου. Να δούμε πού μπορούν να επικοινωνήσουν οι φίλοι μας μαζί μας. Για να δείξουμε λίγο την κάρτα, παιδιά, πάλι. Άλλη μια φορά. 211-212-2251 το τηλέφωνό μας. Στο Facebook, ώρα Ελλάδος 5.30. Στο email της εκπομπής
Ωρα Ελλάδος 5.30 παπάκι tvopen.gr, στο Instagram Ανθή Βούλγαρη, στο Ιορδάνη είναι Jordan Hask και στο Instagram της εκπομπής Ωρα Ελλάδος 5.30. Καλημέρα στην κυρία Δανάη και τις ωραίες δημιουργίες που μας στέλνει φωτογραφίες. Θα τη δείξω σε λίγο, κυρία Δανάη. Θα διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα και τις παρατηρήσεις σας. Ναι. Έχετε δίκιο σε κάποια πράγματα, θα μας συγχωρέσετε. Κάποιες φορές κάνουμε κι εμείς λάθη πάνω στο λόγο μας, πάνω στη βιασύνη μας. Καλά κάνετε όμως και μας τα επισημαίνετε. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τα sites τώρα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ethnos.gr. Μύκονος, ότιμο κατάλογο στον πάρτι, πώς κλείνονται τα ραντεβού στις βίλες. Έχει ξεφύγει εκεί πέρα το πράγμα με τα πάρτις, μέσα από το διαδίκτυο κλείνεις θέση. Ναι, ναι. Τώρα που θα πάει η εφορία, θα σου πω εγώ. Εκεί θα είναι κακά τα μαντάτα. Ελλάς Journal, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όπλα της Τουρκίας στη Λιβύη, αναμενόμενο το φιάσκο της επιχείρησης Ειρήνη. Πρώτο θέμα. Ανησυχητική χαλάρωση, 246 σπασίματα της καραντίνας, 15.181 άτομα σε κατοίκον περιορισμό. Απίστευτο. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δεν είναι μικρός. Και ο πρίγκιπας Φίλιππος έγινε 99 ετών, παρακαλώ. Τι λες τώρα, να τα χιλιάσεις, του λες. Τι να πει. Αφού του πεις να τα εκατοστήσει, είναι κατάρα. Πάμε στο CNN.gr. Κουράστηκε και αυτό στη ζωή του. Εντάξει, είδες, άμα έχεις τύχη. State Department σε Τουρκία. Σεβαστείτε την πολυθρησκευτική ιστορία της Αγίας Σοφίας. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί χθες στην έκθεσή του το State Department έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν. Και στο News Bomb είναι πρώτο θέμα πρώτο και αυτό. Πρώτο θέμα. Νέο χαστούκι State Department στην Τουρκία. Σεβαστείτε την ιστορία της Αγίας Σοφίας. Έστειλε μήνυμα προς τον Ερντογάν. Αναφέρει ότι πρέπει τα μνημεία να τα σεβόμαστε. Και το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Ερντογάν. Για να δούμε. Την 2 Ιουλίου θα μάθουμε τι θα κάνει ο Ερντογάν. Μητσοτάκης, όχι σε προώρες εκλογές. Προτεραιότητά μας είναι να ανατάξουμε την χώρα. Lifeo.gr, για να δούμε. Επιστρέφει στην Ελλάδα το αρχαίο... Για να δω. Αυτές οι διαφημίσεις δεν σε αφήνουν. Επιστρέφει στην Ελλάδα το αρχαίο ειδόλιο αλόγου. Η απόφαση του δικαστηρίου έδωσε τέλος στη διαμάχη. Μάλιστα. Και να δούμε και το πρώτο θέμα της Athens Voice. Τι είδαμε λίγο πριν την Figital Athens Music Week και αεφημερίδα, κορονοϊός, σύψας με ανησυχεί ο συνωστισμός στα νησιά. Δεν υπάρχει ασφαλής τουρισμός, λέει ο κύριος Σύψας. Για να δούμε, παιδιά, γιατί από εβδομάδα ανοίγουν και τα αεροδρόμια, θα έρχονται οι τουρίστες, εκεί θα είναι η μεγάλη δυσκολία. Και το μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στους ξενοδόχους. Βέβαια. Και μιας και λέμε τώρα για τον κορονοϊό, να δείξουμε άλλη μια φορά την κάρτα μας, να δούμε πόσοι άνθρωποι είναι σε καραντίνα και να διορθώσουμε και το λάθος μας. Περίπου 17.000 σήμερα σε καραντίνα. Από την αρχή, 83.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, μπήκαν σε καραντίνα. Και 246 άτομα έσπασαν την καραντίνα. Τουλάχιστον αυτοί βρέθηκαν. Αυτοί βρέθηκαν, ναι. Φαντάσου πώς οι άλλοι το σπάσανε και δεν τους πιάσανε. Λοιπόν, 6 και 34 πρώτα λεπτά, σας είπαμε ότι όσοι κατέβετε σήμερα στο κέντρο, να ξέρετε ότι ξεκινάνε τα έργα για τον μεγάλο πεζόδρομο εκεί, που θα γίνει και ποδηλατόδρομο. Ο Φάνης Καραμπατζάκης είναι στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχει μια μικρή κίνηση. Εγώ το πρωί που πέρασα από τη Βασιλή Σόλγας, τα πράγματα. Δεν είχε κίνηση βέβαια, αλλά ήταν κλειστό ο δρόμος εκεί. Ναι, κοκκίνιζαν το δρόμο. Για πες μου, Φάνη, τελειώσαν εκεί, άνοιξανε. Από τις 6 ώρα, σήμερα τα ξημερώματα, εδώ και 40 λεπτά, έχει ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή του πρώτου σταδίου του μεγάλου περιπάτου με την Βασιλή Σόλγας, όπως είπε η Ιορδάνη. Ο κύριος Βασίλης Αξιώτης είναι δίπλα μου, είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Στη Βασιλή Σόλγας έχουν μπει δύο πύλες εισόδου. Η μία είναι, θα δείτε τώρα, στη διασταύρωση με την Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου βρίσκονται άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας και ενημερώνουν όσους οδηγούς πρόκειται να περάσουν ότι αν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, αν δεν πηγαίνουν σε κάποιο πάρκινγκ, κύριε Αξιώτη, ποιοι άλλοι δεν περνούν. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άνθρωποι, τα ταξί τα οποία διέρχονται για να μπορέσουν να αφήσουν στο ΖΑΠΙ ή στον όμιλο της Φέρειας Αθηνών, οχήματα έκτακτης ανάγκης βεβαίως. Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν εδώ, αυτό το κόκκινο κάτω που... Κοκκίνησε ο δρόμος για να... Είναι για τους περιπατητές. Πάνη μου, άκουσε με λίγο. Πάνη, άκουσε με λίγο. Για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, κύριε Αξιώτη, για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, όσοι έρχονται από το Παναθηναϊκό στάδιο για να πάνε προς τη στήλωση του Ολυμπίου Διός και προς τη Συγκρού, δεν θα μπαίνουν δεξιά στη Βασιλή Σόλγας. Κλείνει αυτός ο δρόμος, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπαίνουν...
Ακριβώς στο κομμάτι της πιλωτικής εφαρμογής, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, σήμερα το πρωί ξεκινάει ο μεγάλος ο περίπατος. Ξεκινάει από τις 6 ώρα το πρωί, όπως έχουμε βγάλει το δελτίο τύπου. Μάλιστα. Πριν δύο μέρες για να ενημερώσουμε το κοινό. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, εφαρμόζουμε ήπιας μορφής υλικά, διαγραμμής επιοδών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περιπατητικές διαδρομές μήκους συνολικού μήκους 7 χιλιόμετρων. Ωραία, σήμερα η Βασιλίση Όλγας, αύριο η Ρόδο Αττικού, Κυριακή πρωί Πανεπιστημίου. Το κόκκινο είναι μόνο για πεζούς, το δρόμος ο κανονικός είναι για όσους έχουν το δικαίωμα να τον περάσουν και υπάρχει και μια διαδρομή πράσινη-κίτρινη που είναι μόνο για ποδήλατα. Ωραία, μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Για να καταλάβουμε κάτι, όταν τελειώσουν τα έργα, από Δευτέρα φαντάζομαι θα έχουν τελειώσει κάποια έργα, θα έχουν ολοκληρωθεί. Με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να περάσουμε. Τη Όλγα, Βασιλή Όλγα. Δεν μπορεί να μπει από εκεί. Όπου έχει κόκκινο, πράσινο, τέτοια δεν μπαίνει. Γιατί είπε πριν ο Φάνης ότι αν πα σε πάρκινγκ, δικαιολογείται. Δεν έχει πάρκινγκ εκεί. Έχει μόνο το πάρκινγκ του Ζαπίου. Δεν έχει άλλο πάρκινγκ εκεί. Στο πάρκινγκ του Ζαπίου και του ομίλου αντισφαίρηση Αθηνών υπάρχουν οι δύο εξαιρέσει που αφαιρμόζουν σε αυτόν τον δρόμο. Θα μπορούν τα μάξια να διέρχονται και να πηγαίνουν να παρκάρουν. Δεν έχει να περάσει. Συνήθω από εκεί περνά για να κόψει να πα στην Πλάκα, να πα στη Διονυσία Ροπαγίτου σε τέτοια πράγματα. Ωραίο είναι αυτό. Θα κατεβαίνει από την Καλλιρόη μετά. Μια χαρά θα είναι αυτό. Ακριβώς. Στις πύλες εισόδου θα υπάρχουν κλιμάκια της δημοτικής αστυνομίας που θα ενημερώνουν πάντα όλους τους πολίτες για το όπου θα μπορούν να περάσουν, τι ακριβώς και ποια διέλευση μπορούν να κάνουν. Σκοπός αυτή της παρέμβασης, όπως ξέρετε, είναι η απόδοση 50.000 τετραγωνικών μέτρων δημόσιου χώρου. Μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Με περιπατητικές διαδρομές 7 χιλιόμετρων. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση σε επίπεδο πιλωτικής βεβαίως εφαρμογής. Μακάρι, στο κύριε Αξιότητα, να το προχωρήσετε χωρίς προβλήματα. Μακάρι χωρίς προβλήματα να μην ταλαιπωρηθεί η πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλημέρα. 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 Σε ευχαριστούμε και εσένα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Μεταξά, είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Εκεί λοιπόν έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το βλέπουμε. Κύριε Μεταξά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Η έρευνα που κάνατε τώρα λέει ότι, μάλλον δείχνει πόσο έχει επηρεάσει ο COVID-19 τους επιχειρηματίες και πώς είναι η επόμενη μέρα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά. Πώς έχει επηρεάσει την ψυχολογία του κόσμου, των επιχειρηματιών. Για πείτε μας κάποια στοιχεία. Λοιπόν, είναι μια έρευνα η οποία αφορά τον πόλο, αν θέλετε, της τουριστικής προσφοράς στον τουρισμό. Έτσι, υπάρχει ο πόλος τουριστικής προσφοράς, αυτοί που προσφέρουν το προϊόν και την υπηρεσία, το τουριστικό αγαθό. Και ο πόλος της ζήτησης, αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν και αγοράζουν το τουριστικό αγαθό, που είναι οι τουρίστες. Κρίθηκε σκόπιμο να ρωτήσουμε τους ανθρώπους της αγοράς και να μας πούνε το κατά πόσο η συγκεκριμένη πανδημία έχει επηρεάσει και ψυχολογικά τους ίδιους ως άτομα, αλλά και έχει επιδράσει και σε επιχειρήσεις τους επάνω. Σε ένα δείγμα λοιπόν από 548 επιχειρήσεων πανελλαδικά, είδαμε ότι στην πρώτη ερώτηση σχετικά με την επίδραση γενικότερα του COVID, το ποσοστό που απάντησε ήταν περίπου στο 86% σε μια εξαιρετικά αρνητική επίδραση, η οποία κυρίως είχε να κάνει με τους τζίρους, με τα έσοδά τους, είχε να κάνει με την ανανέωση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είχε να κάνει όμως και με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κύριε Μεταξά, αυτά αφορούν, παρακαλώ, να σας πω, επειδή υπήρχαν και ορισμένες επιχειρήσεις όμως που μέσα στον COVID δουλέψανε καλύτερα, παραδείγμα τα σούπερ μάρκετ. Λίγες. Ή ας πούμε τα προϊόντα, τα νοπά προϊόντα, τα φρούτα κτλ. Περιλάμβανε και... Είναι τουριστικές επιχειρήσεις. Α, μόνο για τουριστικές. Είναι τουριστικές καθαρά επιχειρήσεις. Είναι κατά βάση ο κλάδος των ξενοδοχείων, της διαμονής. Είναι επιχειρήσεις εστίασης και είναι και... Αλλά θα σας έλεγα λίγο πολύ, βέβαια, οι απαντήσεις είναι αναμενόμενες, έτσι. Γιατί όταν ένας κλάδος καταραίει... Σωστά. Αυτές είναι αναμενόμενες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες δεν ήταν αναμενόμενες φυσικά και μας έκαναν εντύπωση. Για πείτε μας. Για παράδειγμα, όταν τους ρωτήσαμε σε εθνικό επίπεδο ποιοι παράγοντες κρίνουν ότι μπορεί να τους βοηθήσουν για αναδιοργάνωση και ανασύσταση της τουριστικής αγοράς, οι επιχειρηματίες, τα στελέχη και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό είπαν ότι εδώ και δεκαετίες
είναι η ίδια η χώρα, η αναγνώριση της Ελλάδας ως brand top destination παγκοσμίως, και είναι αυτή η οποία ουσιαστικά βοηθάει και κρατάει τον τουρισμό, έτσι, σε εθνικό επίπεδο. Σε ψυχολογικό επίπεδο, πείτε μας, κύριε Μεταξά, τι βρήκατε. Σε ψυχολογικό επίπεδο δεν ήταν κάτι το οποίο τους απασχολούσε σε ατομικό για τους δικούς τους ή για τους εργαζόμενους τους. Ό,τι ψυχολογικό συνδέονταν με την λειτουργία και με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Με τα οικονομικά. Των καθημερινών εξών, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό τους επηρέασε σαν άτομα και δηλαδή βλέπω εδώ σε μια ερώτηση σε τι βαθμό λέει η κρίση του COVID σας επηρέασε προσωπικά ως άτομο. Το περισσότερο που έχουν απαντήσει, οι περισσότεροι λένε ότι τους δημιούργησε άγχος για την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, δεν πληρώνει, δεν κάνει. Δείχνουν αυτή η έρευνα ότι οι περισσότεροι έχουν άγχος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν αδιαφορούν. Όταν έχεις κλειστεί την επιχείρησή σου, φυσικά, τόσο χρονικό διάστημα, αυτό δημιουργεί. Και το δεύτερο είναι άγχος για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Κανένας δεν ήθελε να διώξει κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Το να χάσεις άτομα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, ό,τι άγχος προήλθε από την λειτουργία της επιχείρησης και μόνο. Και βλέπω εδώ πέρα μας έχετε δώσει κάποια στατιστικά που λέει οι περισσότεροι λένε ότι ο COVID, ο κορονοϊός, θα αλλάξει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Δηλαδή πάμε σε άλλα μοντέλα πλέον. Κυρία Βούλγαρη, το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης έχει αλλάξει εδώ και 15 χρόνια. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο total satisfaction of customer experience, of tourist experience, στη συνολική ικανοποίηση από την εμπειρία του τουρίστα. Είναι ένα μοντέλο δυστυχώς που η χώρα μας δεν το έχει λάβει σοβαρά υπόψη τα τελευταία 15 χρόνια. Έτσι, έχει αλλάξει παγκοσμίως. Τώρα που έρχεται και η πανδημία, αυτό ακόμα γίνεται περισσότερο εξειδικευμένο. Αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε και μέσα από την έρευνα την οποία κάναμε εμείς στο Πανεπιστήμιο, αλλά και άλλοι συνάδελφοι σε άλλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει φέτος είναι να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής. Safe tourist destination. Safe experience. Μάλιστα. Δηλαδή ασφαλής εμπειρία. Αυτό θα έχει προστιθέμενη αξία για του χρόνου. Εάν αυτό δεν διατηρηθεί φέτος, του χρόνου τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η έρευνα και αυτό που μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Πάμε τώρα να μορφύνουμε τη μέρα μας λίγο. Ναι. Ε? Ναι. Πάμε να συναντήσουμε την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία είναι στην Κρήτη και η οποία θα μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ψωνίζει ψάρια. Ευτυχία μου, έτσι δεν είναι. Αν μπορούσα να τα πάρω όλα, θα τα έπαιρνα. Καλημέρα, παιδιά μου. Την Ιθιός Καλαχανίων, λοιπόν. Εσύ που ξέρεις κιόλας, γιατί είσαι και ψαρό του Φεγγάς τώρα. Άστα, Ιορδάνη, έχουν μείνει τα μάτια μου επάνω στα ψάρια. Η Ευτυχία μου κάθε μέρα. Κιόλας. Σωστά. Αν θέλετε, κάθε μέρα μία ζωντανή σύνδεση από ψάρια με μεγάλη μου χαρά. Να σου πω, τι ψάρι είναι τώρα της εποχής, ρε παιδί μου. Γαύρο, σαρδέλα, γόπα. Κυρίως ψηλά ψάρια είναι τώρα. Της εποχής και άλλα βέβαια ψάρια, αλλά κυρίως αυτά και αυτά διακινούνται. Πριν μας τα πεις αυτά, πες μας και εσύ, όταν βουτάς, τι βγάζεις τώρα. Τι είναι, παιδιά, τώρα είναι η εποχή των μαγιάτικων. Έτσι. Τα μαγιάτικα έχουν πάρει το όνομά τους γιατί εμφανίζονται κάθε Μάιο. Είναι μεγάλα ψάρια, κυνηγή ψάρια. Και είναι η εποχή του τώρα και επιστρέψαμε όλη τη θάλασσα με ελπίδες να βρούμε καταρχήν μαγιάτικα και ανέβασμα τα μαύρα ψάρια, οι ροφοί, οι σύρες, οι οποίοι έχουν γεννήσει και τώρα είναι λίγο έτσι στην πιο ρηχή ζώνη, λίγο πιο δεκτικά και τα ψάχνουμε πώς και πώς. Με μέτρο όμως και τα ψαράκια, με μέτρο. Πάντα. Ένα πρωί θα μας δείξεις. Να σου πω, θα μας δείξει ένα πρωί. Πώς να σας πω εδώ ότι ο υποβρύχιος κυνηγός, το υποβρύχιο ψάρεμα είναι η επιλοκτικότερη μορφή αλίας. Βλέπεις το θύραμα και επιλέγεις. Και επειδή η πλειοψηφία των υποβρύχιων κυνηγών έχουν αυτή την ευαισθησία, δεν σκοτώνουν αυτά που δεν πρέπει. Άλλοι τρόποι είναι που δημιουργούν το πρόβλημα. Εμείς επιλέγουμε τι χτυπάμε. Για πάμε να μας δείξεις και εικόνα τώρα από εκεί που είσαι. Να σας δείξω, παιδιά, να κάνω και λίγο στην άκρη για να δείτε κι εσείς. Είναι η ώρα τώρα όπου έχουν έρθει τα ψάρια εδώ στην Ιθιόσκαλα και έχουν έρθει και οι άνθρωποι που είναι εδώ οι έμποροι φυσικά και έχουν έρθει άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά, που έχουν τα ψαράδικα να αγοράσουν ψάρια, έχουν ξεφορτώσει τα φορτηγά. Είναι η ώρα τώρα που θα ξεφύγουν τα πολλά ψάρια, θα κλείσει δηλαδή μόλις σε λίγο η Ιθιόσκαλα. Εδώ διακινούνται 2,5 με 3 τόνους, περίπου 2,5 με 3 τόνους ψάρια την ημέρα. Mm-hmm. Εδώ είναι η καρδιά, όποιος θέλει ψάρι στα Χανιά και όποιος φάει ψάρι και πολλά στα Χανιά,
πρέπει να περάσει από εδώ. Ευτυχία, να το προμηθευτεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα έτσι που το συζητάμε και μου ήρθε στο μυαλό. Το γεγονός ότι δεν έχει τουρισμό ακόμα επηρεάζει εκεί την ηχθειός και την αγορά. Τη δουλειά. Πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι η κίνηση είναι πεσμένη έως και 50%. Βρήκαμε εδώ και ανθρώπους που έχουν μαγαζιά που γνωριζόμαστε και του ρωτήσαμε και λέω πώς πάει η δουλειά και μου είπανε δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν γιατί δεν δουλεύουν για τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία. Βέβαια. Βέβαια. Και οι τιμές πώς είναι. Ζάνη. Ναι, ναι, σωστό. Ορίστε. Οι τιμές πώς είναι. Οι τιμές είναι όπως ήταν πάντα. Ωστόσο ο κόσμος και ακόμη και αυτοί που εργάζονται ξέρεις, έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο. Οι άνθρωποι περισσότεροι εδώ ασχολούνται με τον τουρισμό. Ναι. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, δεν ξέρουν όταν θα ανοίξει, έτσι. Αν θα δουλέψουν. Οπότε είναι συγκρατημένοι ο κόσμος, είναι συγκρατημένος ο κόσμος. Δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι, υπάρχει μια αισιοδοξία γιατί είμαστε και σε ένα ευλογημένο τόπο. Σωστά. Έχει πολλά καλά. Εδώ, ξέρετε, όλοι έχουν τον κήπο τους, έχουν τα φρούτα τους. Αλλιώς είναι η ζωή στην επαρχία, είναι διαφορετικά. Είναι αλλιώς. Ευτυχία στα Χανιά, στα Χανιά, εσύ που ξέρεις τώρα. Πόσα ξενοδοχεία, ας πούμε, έχουν ανοίξει. Εδώ έχουν ανοίξει τώρα μόνο τα 12 λειτουργίας, 5 στον αριθμό. 5. Με συγχωρείτε. Φανταστείτε στα Χανιά τώρα 5. Τα μεγάλα ξενοδοχεία πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει οριστικώς εάν θα ανοίξουν. Λυκά. Γιατί εμείς εδώ δουλεύουμε με Γερμανούς, Άγγλους, Σκανδιναβούς. Οι Γερμανοί υπάρχουν, εντάξει, οι Άγγλοι τους έχουμε χάσει. Οι Σκανδιναβοί μέχρι 20 και 31 Αυγούστου έχουν απαγόρευση από τη χώρα τους να φύγουν. Με φίλους από την Νορβηγία που μιλάω, τους παρακινούν ακόμα και μετά το πέρας της καραντίνας τους να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, μιλούσαμε με ανθρώπους που έχουν μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα ξενοδοχεία και μου λέγανε δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ανοίξουμε. Αυτό ακόμα είναι, αυτό. Είναι εκεί δηλαδή. Και πόσοι άνθρωποι μένουν άνεργοι τώρα, αυτό. Και αυτοί που θα ανοίξουν, παιδιά, ακόμα δεν έχουν καμία κράτηση. Δηλαδή, ήμουν προχτές με κάποιους ανθρώπους που έχουν μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα. Και λέει να ανοίξουμε, αλλά δεν έχουμε καμία κράτηση. Αυτό είναι. Τα πληρώνουν, κανονικά τα έξοδά τους. Ακριβώς. Με το κλειδί στο χέρι, με το γεια σας έχει έξοδα. Λοιπόν, Ευτυχία, ευχαριστούμε. Το καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Την αγάπη μας. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη από τα Χανιά, από την Ιχθειόσκαλα της Σούδας εκεί. Λοιπόν, τώρα πάμε να δώσουμε διαγωνισμούς. Για ξεκίνηση με την Καλονή που θα κάνουμε αύριο την κλήρωση. 4 τυχερά ζευγάρια θα διεκδικήσετε διακοπές 5 ημερών στη Σκάλα Καλονής. Εκεί όλα τα ξενοδοχεία είναι καταπληκτικά, είναι μοναδικά. Σας προσφέρουν και πρωινό. Από εκεί θα μπορείτε να ξεκινήσετε τις εξορμήσεις στο όμορφο νησί της Λέσβου. Θα δοκιμάσετε σαρδέλα Καλονής, αν δεν έχετε φάει, είναι καταπληκτική, ο Ιορδάνης το υπογράφει. Θα πιείτε και ουζάκι, θα περάσετε τέλεια. Με ένα μήνυμα ή με μία κλήση από σταθερό κινητό στο 14999, μπορεί να είστε εσείς ένα από τα 4 τυχερά ζευγάρια. Πολύ ωραία, αύριο κάνουμε την κλήρωση, παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να διεκδικήσετε και αυτό το εκπληκτικό αυτοκίνητο που δίνει εκπομπή και το Open, Ford Puma SUV στην έκδοση Titanium. Ένα πανέξυπνο αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας, πολύ οικονομικό, 1000 κυβικά, 125 άλογα, αξίας 21.300 ευρώ. Την κλήρωση θα την κάνουμε 12 Ιουλίου. Από τώρα στείλτε μηνυματάκια στο 14999. Θα γράψετε Open και ενώ και το ονοματεπώνυμο. Εύκολο είναι να μπείτε στην κλήρωση. Ωραία. Λοιπόν, πώς περνάει έτσι η ώρα μαζί σου, Να κλείσουμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη που είναι στο φούρνο της γιαγιάς, λέει, στον Καστανά Θεσσαλονίκης. Α, καλημέρα. Ωραία είναι εκεί με τα εντέσματα. Στην κυρία Δανάη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αγάπη και για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εμείς, πρώτο Θεός, αύριο 5:30 ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να πιούμε το πρωινό μας καφεδάκι. Και... Λοιπόν, η κυρία Τρισεύγενη δεν έδειξε γιατί σήμερα σου στείλε σοκολάτες. Κυρία Τρισεύγενη, θα έρθω στη Σαλαμίνα να τα πούμε. Λοιπόν, χαμογελάτε, καλημέρα. Καλά, γεια σας.